ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Πληκτού και τα Ιωάννη Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχολε. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Είπεν ο Κύριος προς τους ελληνιθώτες προς Αυτόν Ιουδαίους, δια τούτο ο Πατήρ με αγαπά, ότι εγώ τίθιμη την ψυχή μου, ή να πάλι λάβω αυτήν. Ουδείς έρει αυτήν απε μου, αλλά εγώ τίθιμη αυτήν απε μ' αυτού. Εξουσίαν έχω θύνε αυτήν, και εξουσίαν έχω πάλι λαβήν αυτήν. Ταύτην την εντολήν έλαβον παρά του Πατρός μου. Σχίσμα ον πάλιν εγένετο εν της Ιουδαίης δια τους λόγους τούτους. Έλεγον δε πολλοί εξ αυτών. Δαιμόνιον έχει και μένεται. Τι αυτό ακούετε? Άλλοι έλεγον. Ταύτα τα ρήματα ουκ έστι δαιμονιζομένο. Μη δαιμόνιο δύναται τυφλών, οφθαλμούς ανοίγει. Εγένετο δε τα εγγένια εν της Ιερουσαλήμης. Και χειμώνει και περιπάτη ο Ιησούς εν το ιερό εν τη στοά του Σολομώντος. Εκύκλωσαν ον αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον αυτό. Έως πότε την ψυχήν ημών αίρεις, ίση ή ο Χριστός, υπέ ημίν παρησία, απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, ύπον ημίν και ού πιστεύεται. Τα έργα α εγώ ποιώ, εν το ονόματι του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρεί περί μου. Αλλη εμείς ού πιστεύετε, ού γαρεστέ εκ των προβάτων των ημών, καθώς είπον ημίν, τα πρόβατα τα αιμά, της φωνής μου ακούει, καγώ γινώσκω αυτά, και ακολουθούσι μη, καγώ ζωήν αιώνιον, δίδομοι αυτοί. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Καγώς ζωήν αιώνιον δίδομοι αυτοί. Ο Κύριος μας χαρίζει την αιώνια ζωή, εφόσον και εμείς συνεργαστούμε με τη Θεία του Χάρη και καθαριστούμε από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, έτσι ώστε να γίνουμε δεκτικοί της θεότητός του. Λοιπόν, εσύ αδελφέ, λέει ο Άγιος Νικόδημος στην Δευτέρα του Εξέταση εις το τέλος αυτής που βρίσκεται στα πνευματικά γυμνάσματα και αναφέρεται αυτή η εξέταση εις τα άτακτα πάθη. Εσύ λοιπόν, λέγει αδελφέ, γνώρισε από την εξέταση αυτή όλα τα πάθη στα οποία βρίσκεσαι και βδελήξου τα, να τα συγχαθείς δηλαδή από καρδίας και μίσησέ τα και όσον το δυνατόν αγωνίζουν για να τα πολεμάς και να τα νεκρώνεις. Μας είπε προηγουμένως πώς πρέπει να εξετάζουμε τον εαυτό μας για να δούμε από ποια πάθη είμαστε κυριευμένοι. Να εξετάζουμε τον εαυτό μας για να δούμε αν έχουμε τα πάθη του θυμικού, το θυμό και τα σχετικά με αυτόν ή τα πάθη του επιθυμητικού, αυτά που σχετίζονται με τις άνομες επιθυμίες. Να εξετάζουμε τον εαυτό μας αν βρισκόμαστε και έχουμε τον άτακτο έρωτα του πλούτου, δηλαδή τη φιλαργυρία, ή αν έχουμε τον άτακτο έρωτα των σαρκικών ειδονών ή αλλιώς τη φιλιδονία, ή αν έχουμε, όπως είπαμε, την επιθυμία να υπερέχουμε το πάθος αυτό το φοβερό του επιθυμητικού που λέγεται υπερηφάνεια. Αφού μας είπε αυτά και με τη χάρη του Θεού τα αναλύσαμε, μας λέγει τώρα, συνοψίζοντας ο Άγιος, να πολεμούμε όλα αυτά αφού τα μισήσουμε, τα βδελιχθούμε. Τα μέν του θυμικού μέρους μας λέγει να τα πολεμούμε με την αγάπη προς τον πλησίον. Γιατί ακριβώς η αγάπη αντίκειται εις το θυμό και εις την αντιπάθεια και εις το μίσος. Τα δε πάθη του επιθυμητικού με την παντοτινή και σύμμετρο
νηστεία και εγκράτεια, με την εγκράτεια των τροφών, με την εγκράτεια των αισθήσεων, με την νηστεία και με την αυτοκυριαρχία. Γι' αυτό λέγει και σε υποσημείωση του Άγιος, είναι αξιομνημόνευτο το απόφθεγμα που άφησε σε μας όσιος Σεραπείων λέγον, νους πνευματική γνώση πεποκός τελείως καθαίρεται. Ο νους λέει που ήπια και χόρτασε με πνευματική γνώση, με την πνευματική γνώση, αυτός τελείως καθαρίζεται, με τέλειο τρόπο καθαρίζεται ο νους, το λογιστικό, όταν ο άνθρωπος δοθεί εις την πνευματική γνώση, εις την προσευχή την αδιάλειπτο και εις την Θεία Θεωρία και εις την πνευματική μελέτη. Αγάπη δε, λέγει στη συνέχεια όσοι Σεραπείων, τα φλεγμένοντα μόρια του θυμού θεραπεύει. Με την αγάπη πάλι καταστέλλονται οι κινήσεις του θυμού, οι μικρές και μεγάλες φλεγμονές του θυμού. Επιθυμίας δε επιρεούσας εις της εγκράτεια. Και από την άλλη η εγκράτεια συγκρατεί τις επιθυμίες που επιρρέουν, που τρέχουν, που προκύπτουν και δημιουργούνται. Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος και λέγει, το πάθος της φιλοδοξίας και της υπερηφανίας να το απονεκρώνεις με την ευτέλεια και την ταπείνωση. Το πάθος της φιλαργυρίας με την πτωχία και την ολιγάρκεια. Συνοπτικά δηλαδή, τα μεν πάθη του θυμικού τα πολεμάμε με την αγάπη, το επιθυμητικού με την νηστεία και την εγκράτεια, τη φιλοδοξία και την υπερηφάνεια με την ευτέλεια και την ταπείνωση, τη φιλοργυρία με την πτωχία και την ολιγάρκεια. Να γνωρίζεις, λέει ο Άγιος, ότι το κάθε χριστιανού είναι ίδιο έργο, είναι το κύριο και το χαρακτηριστικό έργο, αυτό που τον κάνει πραγματικά να είναι χριστιανός. Ποιο είναι αυτό? Το να σταυρώνει και να νικά όλα τα πάθη και τις επιθυμίες του σώματος. Και αυτός είναι ο αληθινός χριστιανός, όπως τον ορίζει ο Θείος Παύλος. Η δε του Χριστού, λέει, τη σάρκα εσταύρωσαν, συν της παθήμασι και της επιθυμίες. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του χριστιανού, το ότι νεκρώνει τη σάρκα, τα πάθη και τις επιθυμίες. Επειδή όμως νικητής και νεκρωτής του κόσμου και των εν το κόσμο παθών εστάθη μόνος ο Ιησούς Χριστός για το σταυρού και το θανάτο του, όπως ο ίδιος μας το λέγει, εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θα αρσείτε, εγώ να νίκηκα τον κόσμο. Επειδή λοιπόν αυτός είναι ο νικητής και νεκρωτής του κόσμου και των εν το κόσμο παθών, γι' αυτό λέγει ο Άγιος Νικόδημος, πρόστρεχε και εσύ αδελφέ καθημερινά σε αυτόν και στο σταυρό του και παρακάλει αυτόν να ιατρεύσει τα πάθη σου με τα πάθη του και με τη δύναμη του σταυρού του να σταυρώσει τη σάρκα και τις επιθυμίες σου, για να μπορείς να λες και εσύ εκείνο το του Αποστόλου Παύλου με παρησία. Εμεί δε μη γέννη το καυχάστη, εμεί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού δια του οποίου σταυρού δηλαδή, εμεί κόσμος εσταύρωται, για μένα έχει νεκρωθεί ο κόσμος, καγώ το κόσμο και εγώ είμαι νεκρός για τον κόσμο. Το δεύτερο μου δόξα πάντοτε, νίκαι αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.